Λέμε ότι κάνουμε επανεκκίνηση στη ζωή μας. Την τυπολογία φεύγοντας από την ακρότητα του τύπου. Η επανεκκίνηση αυτή γίνεται μια φορά αν ξαναπέσουμε σε λάθη, σε σφάλματα. Δεν πέφτουμε σε λάθη, μία φορά γίνεται. Δεν λέμε μια κάθε πέφτουμε. Μέρα. Δεν πέφτουμε, τα αποφεύγουμε. Η τυπολογία είναι αυτό, τα αποφεύγουμε. Πόσες ευκαιρίες έχουμε να κάνουμε επανεκκίνηση? Καμία. Αν μας εκνευρίζουν, άλλο. Αυτό είναι ότι θα παρασύρεσαι. Δεν μπορείς να μην εκνευριστείς. Απλά να φεύγεις γρήγορα. Να φεύγεις γρήγορα, να μην συγχύσεις. Να μην συγχύσεις και συγχύσεις και τους άλλους. Δεν είμαστε μόνοι μας. Δεν εξαρτάται. Η ευτυχία μας δεν εξαρτάται μόνο από εμάς. Εξαρτάται και από τους άλλους. Λάθος είναι αν δημιουργήσεις το πρόβλημα εσύ. Αν δω ότι δημιουργείς εσύ δεν είναι λάθος, προσπαθείς πώς να τα λύσεις. Στην κάθε αποτυχία δεν πρέπει να απογοητευόμαστε. Στην κάθε αποτυχία τι κάνουμε? Ορμάμε μπροστά για να φέρουμε αποτέλεσμα. Εμείς σαν άνθρωποι τι κάνουμε? Καθόμαστε και θρηνούμε. Θα πρέπει να πάρουμε το παράδειγμα της γάτας. Βλέπει αναποτυχώ τον κυνηγάει, μόλις αποτύχει τι κάνει? Πάει για τον επόμενο, δεν κάθει και θρυνεί γιατί το έχασε. Και εσείς το ίδιο. Να θυμόσαστε παράδειγμα τη γάτα. Ό,τι κάνει η γάτα κάνετε κι εσείς. Αλλιώς ο άνθρωπος αυτό κάνει. Πάει να πιάσει ένα ποντίκι και μετά όλα τα χρόνια κάτι σκέφτεται πως έχασε τον ποντίκι.